Με χαρά σα παρουσιάζουμε το Ψηφοδέλτιο Επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η σύνθεσή του καθρεφτίζει τι αξίε του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τι ρίζε του στην ελληνική κοινωνία, την ανανέωση του κόμματο, τη δυναμική τη πολιτική αλλαγή. 50% γυναίκε για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία τη χώρα, επιστήμονε με διεθνή αναγνώριση, νέε και νέοι άνθρωποι τη παραγωγή και του πολιτισμού, εκπρόσωποι όσων υφίστανται κοινωνικέ διακρίσει και αποκλεισμού, θα δώσουν τη μάχη μαζί με όλου του υποψηφίου και όλο το κόμμα για την εκλογική νίκη και την πολιτική αλλαγή. Να του γνωρίσουμε μαζί. Στην πρώτη θέση, ο Όθωνα Ηλιόπουλο. Γιατρό, καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρτ, ερευνητή, εργάζεται στην ανακάλυψη μοριακών στόχων για την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου. Στη δεύτερη θέση, η Ελένα Ακρίτα. Δημοσιογράφο, συγγραφέα, εναριογράφος, μια γυναίκα με έντονη δράση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην τρίτη θέση, ο εναποστρατή ανάβαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, πρώην Υπουργό Εθνική Άμυνα. Στην τέταρτη θέση, η Πόπη Τσαπανίδου, δημοσιογράφος, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία. Στην πέμπτη θέση, ο Μιχάλης Καλογύρου, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Διευθυντής του Γραφείου του Αλέξη Τσίπρα και μάχημος δικηγόρος. Στην έκτη θέση, η Τζέννη Λιβαδάρου, Άτομο με αναπηρία, πολιτικό μηχανικό με μεταπτυχιακέ σπουδέ στι τεχνολογίε υδατικών πόρων αλλά και στα οικονομικά των υποδομών από το Κέμπριτζ. Ασχολείται με τι νέε τεχνολογίε και με τη χάραξη στρατηγική σε επενδύσει για την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην 7η θέση, ο Θανάση Τσακρή, καθηγητή μικροβιολογία στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντή του Εργαστηρίου Μικροβιολογία τη Ιατρική Σχολή. Στην 8η θέση, η νομικό Ζορζέτα Λάλη. Υπήρξε στέλεχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα κοινωνική και εργασιακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην 1η θέση, ο Στέφανο Κασελάκη. Απόδημο Έλληνα, επιχειρηματία στον χώρο τη ναυτιλία, σπούδασε με υποτροφίε χρηματοοικονομικά και διεθνή επιστήμε στο Πανεπιστήμιο τη Πενσιλβάνια, με ενεργή δράση σε θέματα ισότητα αλλά και κοινωνικών δικαιωμάτων. Στη δέκατη θέση συναντάμε τη μοναδική γυναίκα αντιστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας, η Ζαχαρούλα Τσιριγότη, με ειδίκευση αλλά και προϋπηρεσία στη διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού. Εν δέκατη θέση ο Κωνσταντίνος Βλαχάκης, πολιτικός μηχανικός από τη νέα γενιά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ενεργός στο κίνημα των εργαζομένων μηχανικών, γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δωδέκατη η Νατάσα Ρωμανού, Ερευνήτρια στη μοντελική οκενογραφία και το κλίμα της ΝΑΣΑ, συμβεβλημένη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Στη 13η θέση ο Όμηρος Πουλάκης, ηθοποιός με ξεχωριστή δράση στο χώρο του πολιτισμού, ενεργός στο κίνημα Support Art Workers. 14η η Δώρα Τσαμπάζη, δημοσιογράφος με μεταπτυχιακό στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευση και Πολιτισμού. Και στην τελευταία τιμητική θέση, ο Αλέκο Φραμπουράρη, ιστορικό τέλεχο τη αριστερά, βουλευτή, πρώην Υπουργό Επικρατεία. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το ψηφοδέλτιο που θα διεκδικήσει την νίκη για την πολιτική αλλαγή.